Πάμε να δούμε τώρα γιατί έχει έρθει η αφρικανική σκόνη, γιατί βλέπουμε όλο και συχνότερα εδώ στη χώρα μας. Πάμε στην κυρία Ελένη Φλόκ, καθηγήτρια φυσικής ατμόσφαιρας στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Γεια σας και εγώ χαίρομαι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ήταν και πολύ ωραία που έτσι μπήκα με τις μελωδίες του Πασχάλη Τερζή. Χαιρόμαστε που σας άρεσαν. Χαιρόμαστε που σας άρεσαν πολύ. Είναι συμπατριώτης μου, έτσι και λίγο. Ωραία, πολύ ωραία. Πείτε μας λίγο, αυτό που είδαμε χθες είναι φυσιολογικό ή εμείς είμαστε υπερβολικοί? Όχι, νομίζω δεν είναι εύκολο. Δεν μπορώ να το πω ότι δεν είναι φυσιολογικό, απλά δεν είναι συνηθισμένο. Δεν είναι συνηθισμένο, ναι. Με την έννοια ότι είχε ήταν τόσο μεγάλη συγκέντρωση σκόνη στην ατμόσφαιρα, μαζί με τη σκέδαση της ηλιακής ακτινοβολίας και κοντά στη Δύση, έδωσε αυτό το φαινόμενο. Το οποίο, εντάξει, είναι λίγο περίεργο να το πω, αλλά από την άλλη, εντάξει, το θαυμάζουμε κιόλας. Είναι αλήθεια ότι πέρα από το ότι ήταν πάρα πολύ βαριά η ατμόσφαιρα και όσοι είχαν αναπνευστικά προβλήματα είχαν ζητήματα, και ακόμα και αυτοί που δεν είχαν αναπνευστικά προβλήματα είχαν ζητήματα, ήταν εντυπωσιακό το φαινόμενο. Δηλαδή, σαν εικόνα, ήταν εντυπωσιακό. Έως και ρομαντικό θα μπορούσε να πει κανένας αυτό που είχε η πλάσικο κινήσει. Αλλά επειδή αρχίζει και γίνεται πολύ συχνά η επίσκεψη της σκόνης, της αφρικανικής σκόνης στην χώρα μας, ανησυχούμε, ένα, μην γίνουμε Σαχάρα, και δύο, μήπως αυτό πλέον αρχίσει και γίνεται πολύ συχνά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι φέτος η συχνότητα της μεταφοράς σκόνης στη χώρα μας και γενικά στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι μεγαλύτερη από άλλες χρονιές, πολύ μεγαλύτερη. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω, ας πούμε, ότι πόσο μεγαλύτερη είναι, γιατί δεν έχει τελειώσει αυτή η περίοδος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια περίοδος που γενικά κάθε χρόνο έχουμε μεταφορά σκόνη σε αυτή την περίοδο. Η άνοιξη είναι η περίοδος που έρχονται οι λεγόμενες σαχαριανές υφέσεις που μεταφέρουν τη σκόνη αυτή στην περιοχή μας, είτε στη Δυτική Μεσόγειο είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, με μια μεγάλη συχνότητα σε σχέση με άλλες περιόδους. Γενικά όμως δεν θα έλεγα ότι κατευθείαν θα μπορούσαμε να δώσουμε, να πούμε ότι αυτό συνδέεται με την κλιματική αλλαγή, με κάτι τέτοιο. Είναι μια γενική μεταβλητότητα της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που φέτος μας έδωσε αυτή τη μετακίνηση των κυκλονικών συστημάτων, των υφέσεων από την περιοχή της Σαχάρας. Mm-hmm. Και με τη μεταφορά σκόνης, η οποία ανεβαίνει, ας το πούμε έτσι, στην ανώτερη τροπόσφαιρα, μετά ταξιδεύει στην περιοχή μας και μετά κατεβαίνει προς τα κάτω, είτε με τη μορφή βροχής, εάν υπάρχει υγρασία και νέφη στην ατμόσφαιρα, είτε σαν ξηρή εναπόθεση που το είδαμε τις τελευταίες μέρες. Και αυτό περνάει και φεύγει και τελείωσε, δηλαδή δεν μας δημιουργεί άλλα ζητήματα? Η αλήθεια είναι ότι για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα πρέπει να έχουμε βοριά, που νομίζω θα έχουμε για κάποιες μέρες. Η Ελίνα ίσως το ξέρει καλύτερα. Τώρα θα έρθει να μας τα πει. Καθημερινά. αλλά μπορεί να μας, θα μας επισκεφτεί ξανά. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια πρόγνωση, ας πούμε, ότι θα συνεχίσει αυτή η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Και τι χρειάζεται ίσως και να κάνουμε, γιατί τώρα φαντάζομαι έχουμε επιβαρυνθεί και τα air condition στο σπίτι, υπάρχει πάρα πολύ λάσπη έξω. Να φυσάμε όλοι μαζί για να φύγει. Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να κάνουμε κάτι πάντως, γιατί όλο αυτό το εισπνέουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, όντως, και επίσης είναι και επικίνδυνο για την υγεία. Αυτό, σίγουρα. Επικίνδυνο είναι το θέμα, το ενοχλητικό σπάει στα κομμάτια, το αντέχουμε. Ναι. Χθες γεμίσανε τα επίγοντα από ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Και ακόμα και άνθρωποι που δεν είχαν αναπνευστικά προβλήματα τους δημιουργήθηκε. Το ερώτημα είναι εάν αυτό είναι μέσα σε αυτό που λέμε επιταχύνεται η κλιματική κρίση ή είναι ένα φαινόμενο που έτσι να το ζήσουμε τώρα, θα το ξαναζήσουμε σε 10 χρόνια και... Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω ότι ευθύνεται η κλιματική κρίση, γιατί υπάρχουν χρονιές που όντως, ας το πούμε έτσι, είχαμε τέτοια φαινόμενα. Οπότε
Νομίζω ότι είναι μέσα στο πλαίσιο της γενικής κυκλοφορίας ατμόσφαιρας. Αλλά δεν έχω δει και κάποιες έρευνες, κάτι που να το συνδέουν άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Γενικά, με βάση την κλιματική αλλαγή και τις μελέτες που έχουν γίνει, λέμε ότι γενικά έχουμε μία τάση αλάτωσης των υφέσεων, οπότε και των σαχαριανών υφέσεων και των βροχοπτώσεων. Οπότε δεν μπορούμε να το συνδέσουμε έτσι με τόσο μεγάλη, ας το πούμε έτσι, ευκολία. Θα ήμουν αρκετά συγκρατημένη σε αυτό. Αλλά όμως θυμηθείτε, ας πούμε, ότι πέρυσι είχαμε έναν Μάιο ο οποίος μας έδωσε πάρα πολλές βροχές με διαφορετική κυκλοφορία που ήταν, θύμιζε περισσότερο φθινόπωρο. Σε κάποιες περιοχές η βροχή είχε ξεπεράσει το μέσο όρο και τον ανώτερο όρο από το Μάιο μήνα. Και αντίστοιχα, ας πούμε, στη Βόρεια Ευρώπη είχαμε ένα παρατεταμένο έτσι καλοκαίρι με πολύ μεγάλη ξηρασία. Οπότε πιστεύω ότι αυτή η μεταβλητότητα από χρόνο σε χρόνο είναι φυσιολογική, αλλά σίγουρα κάποια ακραία φαινόμενα σίγουρα συνδέονται με την κλιματική. Πρέπει να συνηθίσουμε πλέον ότι θα ζούμε με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ναι, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Αυτό είναι σίγουρο συνδεδεμένο με την κλιματική αλλαγή. Και μεγαλύτερη συχνότητα καυσώνων, μεγαλύτερη συχνότητα ξηρασίας, με λιγότερη βροχή. Εμένα πιο πολύ με προβληματίζει αυτή την περίοδο που δεν είχαμε καθόλου βροχές. Ναι, για την ξηρασία. Το νερό. Αυτό που θα έπρεπε, ας πούμε, αυτή την εποχή να... γιατί έχει ξεκινήσει. Μπορούμε να ξέρουμε αν αυτό ήταν ένα φαινόμενο που έτυχε φέτος και δεν θα ξανατύχει ή μπαίνουμε σε μια τέτοια κανονικότητα? Δεν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Σίγουρα θα ξανατύχει. Αλλά τώρα με ποια συχνότητα δεν θα μπορούσαμε να το πούμε. Όπως, ας πούμε, πολύ καλά είπατε και προηγουμένως και το είπατε και για την Ελίνα, και η Ελίνα το ξέρει πολύ καλά, πρόγνωση πάνω από 5 μέρες αξιόπιστη δεν μπορούμε να έχουμε, ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή, και αν κάποιος την κάνει και πέσει μέσα, ας το πούμε έτσι, θα είναι τυχαίο γεγονός. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε πάνω από 5 μέρες. Εξαιρετικά. 2 παραγγελίες μας έχετε κάνει. Ένα Ντερζή και μια Ελίνα, και τα δύο θα σας τα δώσουμε άμεσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας αποχαιρετούμε με Τερζή και έρχεται και η Ελίνα. Ευχαριστούμε πολύ.